Τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ μιλάμε στον ενικό. Χωρίς γραβάτα και στον ενικό. Έτσι είναι το, ο τίτλος της εκπομπής. Έτσι είναι το, ο κανόνας του διαλόγου. Δεν σημαίνει έλλειψη σεβασμού. Το αντίθετο, όπως έχω πει στις εκπομπές αυτές, ο ενικός επιβάλλει μεγαλύτερο σεβασμό, προκειμένου να είναι ενικός της ουσίας και όχι ενικός της αγένειας. Ναι, άλλωστε ο πληθυντικός, όπως ξέρεις, αγαπητέ Νίκο, στην Ελλάδα, επιβάλλεται με την έλευση των βαβαρών. Έτσι είναι. Δεν υπήρχε πληθυντικός, ούτε στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Όχι, ο πληθυντικός χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πληθυντικό στοιχείο. Έτσι. Αλλά οι βαβαροί όταν ήρθαν το επέβαλαν και το επέβαλαν διότι αυτοί κυριαρχούσαν τότε στην κοσμική ζωή του τόπου, στο βαθμό που υπήρχε. Άρα ο ενικός είναι και ελληνικός και αυθεντικός και άμεσος. Μπαίνω κατευθείαν στην συζήτησή μας πριν δώσω το λόγο στους φίλους συμπολίτες. Κάνω το πρώτο ερώτημα. Η Δημοκρατική Αριστερά έχει μια καλή δημοσκοπική πορεία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Την συνοδεύει όμως μία μόνιμη αμφιβολία η οποία εδράζεται στο αν και κατά πόσον μπορεί κανείς να την εντάξει χωρίς δεύτερη σκέψη στις αντιμνημονιακές δυνάμεις. Ή αν αντίθετα είναι μια δύναμη η οποία πατάει σε δύο βάρκες, έτοιμη δηλαδή σε μια επόμενη φάση των πραγμάτων να συνεργαστεί με τα δύο μικρομέγαλα που τα λέω εγώ πλέον κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Τα δημοσκοπικά ευρήματα και όπως τα αξιολογούμε τη δεδομένη στιγμή είναι καλά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση αναφορικά με το πολιτικό στίγμα και τον πολιτικό χαρακτήρα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Σε ό,τι αφορά το μνημόνιο, εμείς καταψηφίσαμε και το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο και τους εφαρμοστικούς νόμους. Και είπαμε ταυτόχρονα... Έχετε πει όμως ότι θα σεβαστείτε τις υπογραφές που έβαλε η δεν χώρα. Δεν το είπα έτσι ακριβώς και το ξέρετε. Είπα ότι διαμορφώνει μία δεσμευτικότητα πλαισίου από το οποίο θα πρέπει να απαγκιστρωθεί η χώρα. Κύριε Χατζηνικολάου, όσοι λένε ότι... Έχω μία αίσθηση ότι όσο προχωράμε προς τις εκλογές γίνεται πιο αντιμνημονιακός ο λόγος σας. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή σε συνέντευξή σας στην εφημερίδα Το Έθνος, έχω σημειωμένη και την ημερομηνία, αφήνατε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας σε μετεκλογική κυβέρνηση, ενώ τώρα όσο περνά ο καιρός το αποκλείεται. Δεν είναι ακριβές. Έχω πει με χίλιους τρόπους, έχει πει η Δημοκρατική Αριστερά, ότι εμείς στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας δεν θα έχουμε την οποιαδήποτε συμμετοχή. Και μάλιστα προσέθεσα και την χαρακτηριστική φράση «δημοκρατικό αριστερό άλοθη» σε μια τέτοια συγκυβέρνηση δεν θα δώσουμε στη βάση της αντίθεσης, της αντιπαλότητας που 26/11/2011, συνέντευξη στα Νέα, στο Σταύρο Θεοδωράκη, είπατε ότι μπορεί να συζητήσουμε μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Όχι, είπα ότι η οποιαδήποτε συζήτηση προϋποθέτει την σύμπτωση στο πλαίσιο μιας προγραμματικής συμφωνίας. Επειδή έχω ζωντανή τη μνήμη και την έχω για το λόγο ότι εγώ τα είπα, να προσθέσω και όλα εκείνα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα, με πολύ σαφή τρόπο, καταγεγραμμένα στο πρόγραμμά μας, που ξέρετε πάρα πολύ καλά, είχα τη δυνατότητα από το άλλο βήμα που εσύ από έχεις, από το Real FM, να αναφερθώ διεξοδικά και στο πρόγραμμά μας και στο ενδεχόμενο προγραμματικής συμφωνίας, η οποία θα πρέπει, όπως είπα, να απευθυνθεί σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, αποκλείοντας με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα την οποιαδήποτε συνεργασία με τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα όταν ρωτήθηκα αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ, επανέλαβα. Επανέλαβα ουσιαστικά αυτό που είναι καταγεγραμμένο, ότι η πολιτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, αυτή που άσκησε και αυτή που λέει ότι θα ασκήσει, μας έχει αντιθέτως. Μας έχει ακριβέστερα αντιπάλους. Περνάω το μικρόφωνο αμέσως στους συμπολίτες μας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας κύριε Κουβέλη. Γιάννης Δαμαλής λέγομαι. Ναι κύριε Δαμαλή. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, είχα ετοιμάσει την ερώτηση, όσον αφορά το σεβασμό της υπογραφής. Αν δηλαδή ο κύριος Παπανδρέου μας έλεγε σήμερα ότι επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραχωρήσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα,
την Τουρκία, το αναφέρω επειδή είναι η γείτονα, ότι όχι ότι έχουμε τίποτα, να παραχωρήσουμε ας πούμε τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη και τη Λίμνο, αλλά σώσαμε ας πούμε την Ικαρία και την Πάτμο. Λοιπόν, θα σεβόμασταν μια υπογραφή σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ας πούμε, θα έπρεπε να σεβαστούμε την υπογραφή. Κοιτάξτε, το ερώτημά σας νομίζω ότι δεν παρακολουθεί αυτά τα οποία λίγο πριν είπα. Ναι. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, για να ακολουθήσω τη δική σας σκέψη. Συγγνώμη, η σκέψη μου είναι ότι σε κάθε ενδεχόμενο. Θα σας απαντήσω. Η υπογραφή πρέπει να είναι σεβαστή. Θα σας απαντήσω. Επειδή το παράδειγμα που επικαλείστε αναφορικό. Τραβηγμένο. Τι είπατε? Είναι τραβηγμένο. Όχι, λέω, το παράδειγμα που επικαλεστήκατε αναφορικά με την δεσμευτικότητα του πλαισίου δεν έχει καμία επαφή. Είναι προφανές ότι όταν αμφισβητηθεί η Χίος, η Σάμος, η Λέσβος, η Μυτιλίνη, δεν ξέρω τι άλλο, είναι προφανές ότι από εκεί και πέρα τουλάχιστον κάνεις πόλεμο. Ναι. Λέω τώρα ότι όσον αφορά τη Δανειακή Σύμβαση. Ακούστε. Ναι. Η Δανειακή Σύμβαση από την ώρα που έχει υπογραφεί από την Ελλάδα έχει μία δεσμευτικότητα πλαισίου. Και έχω πει με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς κραυγές, ότι πρέπει να γίνει η απαγκίστρωση από τις ρυθμίσεις της Δανειακής Σύμβασης και του Δεύτερου Μνημονίου συνολικότερα. Όσοι λένε ότι μπορούν αύριο το πρωί συλλήβδη να αμφισβητήσουν τη Δανειακή Σύμβαση, χωρίς αυτή τη διαδικασία που εγώ προτείνω, η Δημοκρατική Αριστερά, ακριβή αριστερά, της σταδιακής απαγκίστρωσης, νομίζω ότι οφείλουν να δώσουν μία απάντηση. Είναι ή δεν είναι τυπικό πτωχευτικό γεγονός η μονομερής, για παράδειγμα, περικοπή του χρέους ή ακόμη και θέση που έχει διατυπώσει άλλο κόμμα, τριετής παύση πληρωμών. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά, το ξέρετε κι εσείς, ότι είναι τυπικό πτωχευτικό γεγονός, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα ανοίγει την πόρτα είτε για να αποπεμφθεί ή για να αναχωρήσει μόνη της από την Ευρωζώνη και το Ευρώ. Και εγώ με απόλυτη σαφήνεια δεν θέλω την επιστροφή της χώρας μου στη δραχμή. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι καταστροφική επιλογή. Θα μας γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω, πολύ δε περισσότερο που θα σημάνει και την οικονομική αλλά και την πολιτική απομόνωση του τόπου. Αυτό που σας λέω δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω, δεν θέλω και δεν μπορώ και δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει απεγκλωβισμός και απαγκίστρωση από τις ρυθμίσεις του μνημονίου. Μπορεί να υπάρξει. Και κυρίως ξέρω πάρα πολύ καλά ότι στα μέτρα που έχουν επιβληθεί με την Δανειακή Σύμβαση, μέτρα απαράδεκτα, δυσβάστακτα, μέτρα που τεμαχίζουν την κοινωνία, υπάρχουν και τα ισοδύναμα μέτρα, εκείνα που μπορούν να γίνουν στο εσωτερικό της χώρας. Και βεβαίως χαίρομαι ειλικρινά που αρχίζουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις να μιλάνε για ισοδύναμα. Όταν τα έλεγα πριν από πάρα πολύ χρόνο, τότε λέγαν τι θα πει ισοδύναμο. Υπάρχουν ισοδύναμα. Και να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τον Ιούνιο μήνα θα επιβληθούν μέτρα τα οποία υπολογίζονται από τους πιο επιοικείς στα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τους πιο αυστηρούς στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι αν είχαμε μειώσει και μπορούμε και τώρα να μειώσουμε την παραοικονομία η οποία ελέγχει το 30% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος και 1% την διαφθορά που ελέγχει επίσης το 10% του ΑΕΠ, θα είχαμε έσοδα περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν εξαντλώ την κλίμακα των παραδειγμάτων που μπορώ να επικαλεστώ για να σας μιλήσω για τα ισοδύναμα. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Φλέγκα Σταύρος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τις τράπεζες και με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Τι σκέφτεστε, πώς θα αποτρέψετε την επιβάρηση που θα προκύψει από αυτή τη διαφορά, την επιβάρηση των πολιτών? Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι, πώς θα πιέσετε τις τράπεζες, με ποια μέτρα, έτσι ώστε να ρίξουν κεφάλαια στην αγορά και να ξεκινήσουν κάποια στιγμή να λειτουργούν όχι αποκλειστικά ισόφελος δικός τους, αλλά και ισόφελος της αγοράς, των επιχειρήσεων και των πολιτών? Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω, είμαι βέβαιος ότι ίσως το γνωρίζετε, πριν από πάρα πολλές ημέρες κατέθεσα μια συγκεκριμένη πρόταση, μια διεκδίκηση. Και είπα ότι στο πλαίσιο της ανακεφαλαίωσης, της ανακεφαλαιωτικής διαδικασίας των τραπεζών, και με το δεδομένο ότι η ανακεφαλαίωση των τραπεζών θα γίνουν με χρήματα μέσω του ελληνικού δημοσίου, το ελληνικό δημόσιο να αξιώσει και μπορεί δύο πράγματα. Το ένα είναι να υποχρεωθούν στο πλαίσιο μιας προγραμματικής συμφωνίας, και χρησιμοποιώ επίτηδες τον ακριβή όρο, οι τράπεζες
μάλιστα με ποσοτικούς και χρονικούς όρους, να δεσμευθούν και να υποχρεωθούν να εξασφαλιστεί ρευστότητα στην αγορά. Διότι τώρα η στρόφιγγα έχει κλείσει, έχουν στεγνώσει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γνωρίζετε, είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, ότι 60.000 με επίσημα στοιχεία μικρομεσαίες επιχειρήσεις έκλεισαν στο χρονικό διάστημα 2010-2011. Το δεύτερο. Το ελληνικό δημόσιο, ακριβώς διότι δίνει αυτά τα χρήματα, θα πρέπει να έχει τα δικαιώματα του κοινού μετόχου. Δηλαδή να μπορεί να αποκτήσει... Να έχει ψήφο, λέτε. Βεβαίως. Να έχει δικαίωμα ψήφου. Να μπορεί να αποκτήσει το ελληνικό δημόσιο, ακόμη και το σύνολο της διοίκησης. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Το λέω διότι κάποια στιγμή είναι βέβαιο ότι όλα θα είναι στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Αλλά να είναι στα χέρια του ελληνικού δημοσίου όχι οι υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματα. Και γι' αυτό έχω προτείνει, είναι προγραμματική μου θέση, ο λεγόμενος δημόσιος τραπεζικός πυλώνας. Και μάλιστα πολύ εξειδικευμένα, πολύ κοστολογημένα, ποιες τράπεζες θα μπορούσαν να συνεννοηθούν. Σας λέω χαρακτηριστικά εκεί που το ελληνικό δημόσιο έχει ένα σημαντικό πακέτο μετοχών για να δημιουργηθεί ο δημόσιος τραπεζικός πυλώνας με συγκεκριμένη δραστηριότητα η οποία θα έχει σχέση και με τον πολίτη αλλά και με την λειτουργία της οικονομίας. Θα σας έλεγα ακόμη ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα με τις τράπεζες. Υπάρχει το θέμα, ας επιλέξω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, της υψηλής τοκοφορίας που έχουν οι τράπεζες, ιδιαίτερα για καταναλωτικά δάνεια. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι οι καταναλωτικές κάρτες, αυτές που δυστυχώς υποχρεώθηκε ο ελληνικός λαός να χρησιμοποιεί στη μεγάλη του πλειονότητα, φτάνουν να έχουν επιτόκιο 17%, όταν για τα ίδια αγαθά που καλύπτουν καταναλωτικές κάρτες στο εξωτερικό, το επιτόκιο δεν ξεπερνάει το 7%. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Χριστίνα Μπόθου. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το θέμα το ότι δεσμεύεστε για σταδιακή απαγκίστρωση από τις επαχθείς διατάξεις του μνημονίου, όπως λέτε. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο σαφείς ως προς το χρονικό πλαίσιο που θα επιτευχθεί αυτό, γιατί οι υποχρεώσεις της χώρας τρέχουν και την ίδια στιγμή ο δημόσιος τομέας είναι αργοκίνητος και έχει στελεχωθεί με ρουσφετολογία, όπως έχετε ο ίδιος πει στο παρελθόν. Ναι, η πρώτη άμεση κίνηση που πρέπει να γίνει και είναι ένα πρώτο μέτρο που μπορεί να προκύψει, θα ζητήσω, εάν ο ελληνικός λαός με τη δύναμή του μου το επιτρέψει, να γίνει άρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία γκρεμίστηκαν οι κατώτατοι μισθοί και η άρση της νομοθεσίας η οποία γκρέμισε τις κατώτατες συντάξεις για να είναι σήμερα συντάξεις ντροπής και πείνας. Και αυτό είναι μια άμεση ενέργεια. Πολύ δε περισσότερο, αγαπητοί φίλοι, όταν είναι αποδεδειγμένο και αναφέρομαι στη μισθωτή εργασία, ότι η συμμετοχή του εργασιακού κόστους στο συνολικό κόστος του παραγόμενου προϊόντος, δεν υπάρχει αντίθετη άποψη, είναι το ελάχιστο, είναι το μικρότερο. Και δεν έπρεπε αυτό να συμβεί. Και έγινε ακριβώς για να καθαρίσουν το τοπίο, να εξαφανίσουν τη μισθωτή εργασία, την αμοιβή της μισθωτής εργασίας, στο όνομα δήθεν των επενδύσεων και της προώθησης της ανταγωνιστικότητας. Θέλετε να επικαλεστώ παραδείγματα από άλλες χώρες. Η Βουλγαρία έχει μισθούς, κατώτατους μισθούς, σαν τους δικούς μας και πιο κάτω. Ομολογία του ίδιου του Προέδρου της Βουλγαρίας. 2-2,5 χρόνια δεν είδαμε μία επένδυση. Αυτό θα μπορεί να γίνει άμεσα. Και βεβαίως όποιος λέει ότι αυτό έρχεται να καλύψει κάποια έσοδα, δεν λέει σωστά πράγματα. Ας μην πω ότι λέει ψέματα. Λέει λαθεμένα, λέει από προσανατολιστικά πράγματα. Παρακαλώ. Ναι, ονομάζομαι Ξενοφώντας Καραγεωργίου. Κύριε Πρόεδρε, δύο πράγματα θα ήθελα να μου πείτε. Το πρώτο είναι σχετικά με την μετεκλογική πολιτική κατάσταση. Εσείς αρνείστε εκ των προτέρων συμμετοχή σε μια κυβέρνηση αριστεράς, αρνείστε σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το ξεκαθαρίσατε και σε μια κυβέρνηση Πασόκ. Αλλά σε περίπτωση μη επιτεύξεως αυτοδυναμίας, ποια συγκεκριμένη στάση θα αντιρρήσετε? Θέλετε να ξαναπροκηρυχθούν σύντομα εκλογές? Και αν αυτό γίνει, δεν βλέπετε τον κίνδυνο σε αυτές τις καινούργιες εκλογές να συρρυκνωθούν τα ποσοστά των μικροτέρων κομμάτων προς όφελος κάποιων άλλων μεγαλύτερων? Αυτό είναι το ένα. Να σας απαντήσω σε αυτό και με ρωτάτε το δεύτερο. Εμείς έχουμε πει με απόλυτη πολιτική σαφήνεια ότι θα απευθύνουμε την προγραμματική συμφωνία
σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Και τι θα περιέχει η προγραμματική συμφωνία? Θα περιέχει δύο βασικά στοιχεία. Η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Και δεν αρκεί να το αναφέρεις, πρέπει να το διεκδικείς, γι' αυτό και γίνεται και στοιχείο της προγραμματικής συμφωνίας. Και το δεύτερο, απαγκίστρωση από τις ρυθμίσεις του μνημονίου. Ξέρω ότι σήμερα υπάρχουν διαφορές μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων ή τουλάχιστον αυτές που εγώ ονομάζω προοδευτικές, αλλά ξέρετε, το δυναμικό γεγονός θα είναι η επόμενη της 6ης Μαΐου, η 7η Μαΐου. Και θα εξαρτηθεί σημαντικά από το πώς θα διατάξει τις πολιτικές δυνάμεις ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Η επόμενη μέρα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μετατοπίσεις πολιτικές δυνάμεις από θέσεις που σήμερα έχουν προς άλλες κατευθύνσεις. Αλλά για να είμαι απόλυτα σαφής, εάν δεν επιτευχθεί, αγαπητέ φίλε, αυτό, τότε δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά η επανάληψη των εκλογών σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Σύνταγμα, δηλαδή μέσα σε 20-25 ημέρες. Και αυτό δεν είναι καταστροφή, όπως μας κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Βενιζέλος, περισσότερο ο κύριος Βενιζέλος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος στις δημοκρατίες για να αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις. Περαιτέρω. Με ρωτήσατε αν αυτό με φοβίζει με το ενδεχόμενο ότι μπορεί να συρρυκνωθούν τα ποσοστά κάποιων άλλων δυνάμεων, ενδεχομένως να αναφέρεστε και αναφέρεστε και στο ενδεχόμενο περιορισμού των ποσοστών της Δημοκρατικής Αριστεράς, στο όνομα να προκύψει η κυβέρνηση. Εάν τα κόμματα δεν αντέχουν με τον πολιτικό τους λόγο, με την πολιτική τους πράξη και με το πολιτικό τους πρόγραμμα, τότε οι οποιασδήποτε επιλογές δεν πρέπει να γίνονται τερτύπια για να διατηρηθούν τα ποσοστά. Και νομίζω σας έχω απαντήσει με απόλυτη και πολιτική ειλικρίνεια και σαφήνεια. Εγώ θέλω να γίνει αποδεκτό αυτό που σας είπα. Η αποδοχή της προγραμματικής συμφωνίας και μάλιστα με φερέγγια πολιτικά πρόσωπα, γιατί αν δεν έχουμε φερέγγια πολιτικά πρόσωπα και φερέγγιες πολιτικές πρακτικές, η οποιαδήποτε προγραμματική συμφωνία δεν θα εφαρμοστεί. Και το τελευταίο επ' αυτού, γιατί είναι κρίσιμο το ερώτημά σας. Ήθελα να σας πω ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας, αν δεν εξασφαλίζουν την συνεκτικότητα, κυρίως στη βάση της προγραμματικής συμφωνίας, έχω την εκτίμηση και την έχω με βεβαιότητα ότι είναι έτοιμες να πεθάνουν την επόμενη μέρα της γέννησής τους. Ή αν δεν πεθάνουν την επόμενη μέρα της γέννησής τους, θα είναι αναποτελεσματικές, θα είναι δημοκρατικά ανώφελες, θα είναι, μπορεί και να είναι, και επικίνδυνες ακόμη για τη χώρα και την κοινωνία. Το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω και έτσι να δώσετε κάποια σύντομη απάντηση, έχει σχέση με τη συμμετοχή της κυρίας Ρεπούση στα ψηφοδέλτιά σας. Διαχρονικά, ως βίωμα, ο ελληνικός λαός στρέφει αγάπη και για την πατρίδα και για την Εκκλησία. Η κυβέρνηση Καραμαλή κατεξευτελίστηκε από την κυρία Ρεπούση, κλειδωνίστηκε πάρα πολύ, με το ανιστόρητο συνωστισμό της στην προκυμαία της Σμύρνης και με το ότι η κυρία Ρεπούση δεν βρήκε λέξη να πει για τους δεκάδες επισκόπους, εκατοντάδες ιερείς, χώρια τους εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκούς που καταστράφηκαν και εξοντώθηκαν σε εκείνη την εθνική καταστροφή. Από τα χρόνια του πατρός Μπους έχει αρχίσει η προώθηση της New World Order, της οποίας αντικειμενικά τα σχέδια προωθούν όσοι αποχρωματίζουν εθνικά και θρησκευτικά τους λαούς. Τι συμβολίζει η υποψηφιότητα της κυρίας Ρεπούση? Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θέλετε να περάσετε? Η επισήμανση που κάνετε είναι εν μέρη σωστή. Πράγματι, στο πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε υπάρχει η διατύπωση «Ο συνωστισμός». Στο δεύτερο και μετά τα όσα έγιναν, απεσήρθη. Πού είναι το λάθος που κάνετε? Δεν αναφέρεστε σε όλα εκείνα τα οποία μιλάνε ακριβώς και για τις σφαγές και για τις αγχώνες των ιερέων και όλα αυτά. Και πρέπει να σας πω ότι διεκδικώ να έχω την ίδια συνείδηση με εσάς, τουλάχιστον, για την αγάπη στην πατρίδα, για τον πόνο απέναντι σε εκείνα που συνέβησαν και αναφέρομαι στη μικρασιατική καταστροφή και να μην διστάζω να δηλώνω βαθύτατα πατριώτης, όχι εθνικιστής, βαθύτατα πατριώτης. Η κυρία Ρεπούση είχε μία άποψη, την οποία βεβαίως εν συνεχεία δεν την συμπεριέλαβε στο βιβλίο. Αλλά εγώ δεν θα κάνω δίκη. Και δεν θα κάνω δίκη για ένα έργο το οποίο είναι επιστημονικό και με το οποίο, όπως επανειλημμένα έχω πει, το έχω πει και στον κύριο Χατζηνικολάου, στον Νίκο, στο Real New FM, έχω πει με σαφήνεια ότι έχω τη διαφωνία μου επ' αυτού. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξέρετε τι θέλω να σηματοδοτήσω εγώ γενικότερα ως δημοκρατική αριστερά? Και την αγάπη στην πατρίδα
και την υποχρέωση να σωθεί η Ελλάδα, αλλά να σωθεί και με την κοινωνία όρθια. Τίποτε περισσότερο από όλα αυτά. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Γιώργος Βαλάκος ονομάζομαι. Ναι κύριε Βαλάκο. Θέλω να σας ρωτήσω με ποια λογική και με ποιες δημοκρατικές διαδικασίες δεχτήκατε στο κόμμα σας άτομα κατά τεκμήριο, συγγνώμη, αναξιόπιστα. Μιλώ για τους διαγραφέντες βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ. Και πόσο αξιόπιστος κατά συνέπεια φαίνεστε εσείς όταν λέτε ότι δεν θα είσαστε το αριστερό δεκανίκι του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Πρώτον, να απαντήσω στο ερώτημά σας με ποιες διαδικασίες. Η Δημοκρατική Αριστερά είναι ένα βαθύτατα δημοκρατικό κόμμα και στην εσωτερική του λειτουργία. Υπήρξε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από 111 μέλη και είπατε... Πριν. Τι είπατε, δική μου ήταν η εισήγηση. Αυτό τι σημαίνει, ότι ό,τι εισηγείται ο πρόεδρος γίνεται αποδεκτό επειδή το εισηγήθηκε ο πρόεδρος. 106 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εψήφισαν υπέρ και 5 κατά. Το δεύτερο. Για να κρίνουμε και την γνησιότητα της πολιτικής επιλογής αυτών των 4 βουλευτών που συνεργάζονται ως κίνηση. Θέλω να σας πω ότι αυτοί αναφέρονται σε εκλογικές περιφέρειες, στην Πιερία, στην Πέλα, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, που για να εκλεγούν βουλευτές πρέπει η Δημοκρατική Αριστερά να πάρει ποσοστό μεγαλύτερο του 25% σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες. Λοιπόν, τι λέτε. Ένας ο οποίος επιλέγει να συνεργαστεί με τη Δημοκρατική Αριστερά, με σχεδόν την βεβαιότητα ότι δεν θα εκλεγεί βουλευτής, μπορείτε να του αποδώσετε πολιτική προσωπική ιδιοτέλεια. Και το τρίτο, όταν η συνεργασία αυτή γίνεται στη βάση μιας προγραμματικής σύμπτωσης, μιας αποδοχής του προγράμματος και της θέσης της Δημοκρατικής Αριστεράς. Πού είναι το αρνητικό. Να σας πω, κύριε Βαλάκο, τι είπατε. Ένα αναξιόπιστο άτομο. Γιατί είναι αναξιόπιστο. Αλλά έλεγε πριν ένα χρόνο και γιατί, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί είναι το πρώτο μνημόνιο, όχι το δεύτερο. Όχι το μεσοπόλιο. Κοιτάξτε, ένας-ένας και θα σας απαντήσω. Ένας-ένας και θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, η ίδια η κοινωνία ανακαθορίζει τους συσχετισμούς της. Μεσαία τάξη εξαφανίζεται, το 30% ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, η ανεργία καλπάζει στα γνωστά ποσοστά, 22,5%, μιλάω για την επίσημη ανεργία, 1%. 1.085.000 συμπολίτες επισήμως στην ανεργία. Λοιπόν, σας βεβαιώνω ότι αυτοί οι ανακαθορισμοί στην κοινωνία ανακαθορίζουν και το επίπεδο και τους συσχετισμούς της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Εγώ δεν θα επικαλεστώ τι έχει συμβεί σε άλλα κόμματα. Και σε άλλα κόμματα έχουν πάει από εκεί. Και είναι και υποψήφοι. Αλλά αυτό δεν είναι αρνητικό. Διότι διαφορετικά δεν ανασυγκροτείται, δεν ανασυντίθεται, δεν αλλάζουν οι συσχετισμοί. Εάν η ίδια η πολιτική μένει περιχαρακωμένη και κρατάει μάλιστα και το μέτρο της αριστεροσύνης για να κρίνει κάποιος. Μάλιστα. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, θα γυρίσετε από αυτή την πλευρά τώρα. Ευχαρίστω. Είναι... Να το πώς θα γυρίσω. Θα κάνετε λίγο πίσω και η καρέκλα γυρίζει. Καλησπέρα σας. Χιοπτούρης Αντώνης λέγομαι. Τι είπατε. Τα ρολόγια γυρίζουν μόνο δεξιά. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Χιοπτούρης Αντώνης. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που μου φαίνεται λίγο περίπλοκο, ειδικά την εποχή που ζούμε και όπως φάνηκε και από τη συζήτηση, η ενότητα της αριστεράς των αριστερών δυνάμεων, των προοδευτικών, έχει μπει στο τραπέζι της συζήτησης. Ήθελα να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό το οποίο έκανε επιτακτική ανάγκη την αποχώρησή σας από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ασφιχτιούσατε πολιτικά μέσα στον χώρο του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πράγματι, απεχώρησα από τον συνασπισμό μαζί με το 38% των συνέδρων του τελευταίου συνεδρίου. Αφού προηγουμένως είχα εξαντλήσει κάθε πολιτικό περιθώριο, προκειμένου η πολιτική του συνασπισμού, εγώ είμαι ένας από τους 4 που ίδρυσα τον συνασπισμό, μία από τις 4 υπογραφές είναι δική μου, ήταν οι πολιτικές διαφωνίες. Και μπορώ να σας θυμίσω και βασικά στοιχεία αυτών των διαφωνιών. Και δεν θα ανατρέξω σε κάποια τα οποία κατεγράφησαν και με πολύ έντονο τρόπο κάποιον Δεκέμβρη κάποιας χρονιάς. Θα αναφερθώ σε ουσιώδεις διαφορές, οι οποίες
Μιλάτε για το Δεκέμβρη που κάει και η Αθήνα. Ναι, αγαπητέ Νίκο. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Είναι οι διαφορές οι οποίες αλλίωναν από την ώρα που προέκυπταν ως διαφορές, αλλίωναν και τον ανανεωτικό και ευρωπαϊστικό χαρακτήρα του συνασπισμού. Αλλιώς τον είχαμε ιδρύσει, αλλιώς πορεύτηκε και τελείως διαφορετικά πήγαινε. Σας βεβαιώνω ότι δεν έφυγα με ευκολία, έφυγα με πόνο ψυχής. Και σας το εξομολογούμε με απόλυτη ειλικρίνεια. Το έκανα διότι έτσι έπρεπε να γίνει. Διότι αυτό το πράγμα ήταν σε αναντιστοιχεία με εκείνο που πίστευα και πιστεύαμε, δεν ήταν μόνο δική μου η επιλογή, για το τι είναι μια σύγχρονη, μια ευρωπαϊστική αριστερά, μια δημοκρατική αριστερά. Και εν συνεχεία εμείς ακριβώς για να προσδιορίσουμε και αυτό το περιεχόμενο, επιλέξαμε και τον τίτλο «Δημοκρατική αριστερά». Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Λέγομαι Νίκος Κοσμάς, είμαι φοιτητής δημοσιογραφίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αν βγείτε σε εκλογές, τις γερμανικές αποζημιώσεις θα τις διεκδικήσετε? Τις έχω διεκδικήσει και πρέπει να σας πω ότι... Και αν, να συμπληρώσω, και αν ναι, υπάρχει μετά μια παρένθεση. Και αν ναι, πώς θα διαχειριστείτε αυτό τον όγκο των χρημάτων? Θα σπαταληθούν όλα εξαιτίας του μεγάλου ποσού ή θα πάνε για ανάπτυξη? Και η παρένθεση που σας έλεγα, επί Πασόκ. Τα έχουμε πάρει, δηλαδή είμαστε τώρα στην αξιοποίηση. Το 2009, αντί τα κόμματα και κυρίως το Πασόκ να συζητάνε για μνημόνιο, γιατί δεν έθεσαν τότε τις γερμανικές αποζημιώσεις και μετά από δύο χρόνια τις θυμηθήκανε? Ναι, οι λεγόμενες γερμανικές αποζημιώσεις ανήκουν σε δύο κατηγορίες και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, Νίκο, αλλά πρέπει να εξηγηθεί. Υπήρξαν κάποιες δικαστικές αποφάσεις στην Ελλάδα που υποχρέωναν το ελληνικό δημόσιο να καταβάλει αποζημιώσεις στα θύματα, στις οικογένειες των θυμάτων, ιδιαίτερα του διστόμου. Και είχε ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, κυβέρνηση Σιμίτη ήταν, δεν έδωσε την έγκρισή του για να προχωρήσει η λεγόμενη αναγκαστική εκτέλεση. Όχι. Θα σας πω. Ήταν ο καθηγητής του αστικού δικαίου, ο Μιχάλης ο Σταθόπουλος. Ο Σταθόπουλος. Θέλω να είμαι... Τι είπατε? Πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτό είπα λίγο πριν. Αυτό είπα. Έτσι λοιπόν τότε η υπόθεση και με δεδομένη την αντίθεσή μου σταμάτησε εκεί. Το λέω αυτό για να σας πω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες οφειλών της Γερμανίας. Η μία έχει σχέση με την αποζημίωση των οικογενειών, των απογόνων, των μαρτύρων, όχι μόνο του διστόμου, των Καλαβρίτων και άλλες περιοχές, και υπάρχει και μια μεγάλη άλλη αξίωση του ελληνικού δημοσίου, η οποία διαχρονικά δεν διεκδικήθηκε. Είναι το λεγόμενο δάνειο, η λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά, αναγκαστικό δάνειο, που πήρε από την Τράπεζα της Ελλάδος ο Γερμανός κατακτητής και μάλιστα έχει υπογράψει ότι συνομολογεί το δάνειο. Αυτά δεν τα διεκδίκησε η Ελλάδα. Δεν τα διεκδίκησε κακώς. Μέσα από μία αντίληψη, να μην πω υποτέλειας, αλλά υποταγής σε συσχετισμούς που έχουν σχέση, εγώ δεν τους αποδέχομαι αυτούς τους συσχετισμούς, ότι πρέπει να επηρεάζουν τις διεκδικήσεις μας, που έχουν σχέση με μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη, η οποία δεν με αφορά. Απαντώ λοιπόν. Ναι. Εγώ μάλιστα έστειλα και τρεις βουλευτές μας, οι οποίοι ήσαν παρατηρητές κατά τη σχετική δίκη στο δικαστήριο της Χάγης. Θα τα διεκδικήσουμε. Και τα χρήματα, εάν τα πάρουμε, και πιστεύω ότι μπορούμε να τα πάρουμε, βεβαίως θα πάνε για μια διαχείριση που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, που μπορεί να είναι βεβαιότατα και στοιχείο ανάπτυξης, βεβαιότατα και κάλυψη άλλων αναγκών του ελληνικού δημοσίου. Αλλά και μια και μιλήσατε για ανάπτυξη, δεν θα επιμείνω, θα επανέλθω σε κάποιο ενδεχόμενο ερώτημα. Ναι, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Μαλατέστας Μιχάλης ονομάζομαι. Ναι κύριε Μαλατέστα. Και στα δικά σας προγράμματα, αλλά και στα προγράμματα των άλλων πολιτικών παρατάξεων, αναφέρεται με τα ζέσεως η δημιουργία της ΑΟΣ και η εκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου. Μάλιστα. Επειδή εκτός από πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς είστε και έγκριτος νομικός, θα ήθελα να μας πείτε, η Ελλάδα νομικά έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τον ορυκτό της πλούτο? Μάλιστα.
Κύριε Μαλατέστα, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Η Ελλάδα έχει δικαίωμα, αναμφισβήτητο δικαίωμα, κυριαρχικό δικαίωμα, να αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο. Προφανώς το ερώτημά σας αφορά εάν έχει δικαίωμα να κηρύξει ΑΟΖ. Γιατί όταν είναι στην ενδοχώρα ο ορυκτός πλούτος, εκεί δεν υπάρχει κανένα ζήτημα διεθνούς δικαίου, μια και τιμητικά κάνατε την αναφορά και στην ιδιότητά μου ως νομικού. Αν με επιτρέπετε, για την ελληνική επικράτεια μιλάω. Μέσα στην επικράτεια. Μέσα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχουν συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα παλιές. Όχι. Και έχουν παραχωρηθεί ο ορυκτός πλούτος. Όχι, όχι. Γιατί στο διαδίκτυο διάβασα εγώ ότι υπάρχει μια μετά σύμβαση τον Κούπερ. Πλούτο, να παραχωρηθεί το μικρόφωνο δεν ισχύει. Δίπλα για έληξε να 31 12 του 10. Δεν υπάρχει, κύριε Μαλατέστα. Με ρωτάτε και σας απαντώ. Υπήρξε ένας προβληματισμός, τον οποίο θα αναφερθώ, αγαπητέ Νίκο, πολύ σύντομα. Η Ελλάδα με εξαιρετική άνεση μπορεί να κηρύξει ΑΟΣ δυτικά της χώρας. Μπορεί να κηρύξει νοτίως της χώρας. Πού ήταν το πρόβλημα? Αναγγέλει έρευνες δυτικά και νοτίως. Πού είναι το πρόβλημα και θα σας εξηγήσω πού είναι το πρόβλημα. Αν μπορεί να κηρύξει ΑΟΣ ανατολικά της χώρας, στο Αιγαίο, προς τη μεριά της Τουρκίας, για να τα λέμε απλοελληνικά. Μπορεί. Μόνο ένα ζήτημα υπάρχει. Εάν συμφέρει να κηρύξει ΑΟΣ ή θα πρέπει να επιλύσεις το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Η γνώμη μου και με έναν ρεαλισμό. Θα σας έλεγα, επειδή το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας θα βραδύνει πάρα πολύ, διότι θέλει προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο και για να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο πρέπει να υπογράψεις συνυποσχετικό, έτσι λέγεται με την Τουρκία, και ξέρετε το συνυποσχετικό δεν είναι ένα αθώο κείμενο, έχει ρυθμίσεις προκριματικού χαρακτήρα. Γι' αυτό και υποστηρίζω. Γι' αυτό και είναι θέση του προγράμματός μου. ΑΟΣ και ανατολικά της χώρας. Μάλιστα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μανιτάκης και μόνος ονομάζομαι. Βασικά μου έγινε ιδανική πάσα, γιατί και εγώ για την ΑΟΣ θα ήθελα να ρωτήσω. Σε επίπεδο Realpolitik. Μάλιστα. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως είναι το δικό μας μεταξύ ΕΜΟΝ και της Τουρκίας, κυρίως για το φυσικό αέριο και, και το πετρέλαιο, και ξέρουμε ότι επίσης ακόμα και οι προσφυγές σε διεθνή δικαστήρια βασίζονται συνήθως στο δίπολο ιδίας ισχύως και συμμαχιών. Κατά πόσο δηλαδή έχει επιρροή στο διεθνές χώρο, ποιος θα σε υποστηρίξει, ποιος θα σου κρατήσει πλάτες. Και επίσης ξέροντας ότι αυτή τη στιγμή το δόγμα Νταβούτογλου στην Τουρκία είναι σε ακμή και ότι κατά πάσα πιθανότητα η Τουρκία δεν θα βρεθεί εύκολο στους συνομιλητές. Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή, δηλαδή ποια είναι η θέση σας, σαν αυριανό, είτε κόμμα το οποίο θα έχει εξουσία, είτε θα συμμετέχετε σε, σε ένα σχήμα εξουσίας. Δηλαδή, συνοψίζοντας, εάν η Τουρκία κλειδώσει, δεν συνεργαστεί, θα μείνει επαόριστο στις καλένδες. Σας δηλαδή... κατάλαβα. Ο κύριος Μαλατέστας μήπως θέλει να ενισχύσει το ερώτημα. Ο κύριος Μαλατέστας θέλει να συντονίσει την εκπομπή, αλλά δεν τον αφήνω εγώ. Αστειεύομαι. Αντιλαμβάνομαι το ερώτημά σας ως εξής και με έναν απλό τρόπο. Συμφέρει στην Ελλάδα να κάνει σύμπραξη και με άλλες χώρες προκειμένου να εκμεταλλευτεί τα πεδία των υδρόγων ανθράκων για να μπορέσει να αποφύγει και ενδεχόμενα προβλήματα με την Τουρκία? Αυτό είναι το ερώτημά σας. Μπορεί να κάνει συμπράξεις, αλλά αρκεί τις συμπράξεις να τις κάνει με όρους διαφάνειας, νομιμότητας και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Διότι αν οι συμπράξεις γίνουν, όπως έχουν γίνει παλαιότερα συμπράξεις στον τόπο, για να αδικηθεί το δημόσιο συμφέρον και για να ευνοηθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία θα προσέλθουν να συμπράξουν, τότε όχι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Yes. Ονομάζομαι Δήμου Θάλια. Η κοινή θέση που έχετε όλα τα κόμματα στο πρόγραμμά σας είναι η περιβόητη και η πολυπόθητη ανάπτυξη και η δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας. Μάλιστα. Μπορεί κάποιος να μου πει, και προκειμένου εσείς, πώς θα δημιουργηθούν αυτές οι νέες θέσεις εργασίας? Εμείς οι νέοι πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Δεν θα σας πω τι υπόσχομαι. Θα σας πω τι κάνω, τι έχω κάνει. Όταν ήταν πρωθυπουργός ο Παπανδρέου, στο πλαίσιο των συναντήσεων που είχε με τους πολιτικούς αρχηγούς, είχε και μαζί μου. Και τότε κατέθεσα ένα πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, στηριγμένο στην δανειοδότηση
και μάλιστα με ποσό της τάξης των 20 έως 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα ήταν δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνεργασία και σύμπραξη με μέρος του ΕΣΠΑ. Και το κατέθεσα εν συνεχεία και στη Βουλή, για να εισπράξω τον επενετικό λόγο ότι ήταν εξαιρετική η πρότασή μας, γιατί πράγματι είχε και ρεαλισμό, ήταν και κοστολογημένη. Τίποτε δεν έγινε. Την ίδια πρόταση την επανέφερα στον νέο Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδήμο, για να αναγνωρίσει και ο κύριος Παπαδήμος την σοβαρότητα και τον ρεαλισμό της πρότασης. Τίποτε δεν έγινε. Αυτό λοιπόν το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα μπορεί να προχωρήσει και να αξιοποιήσει χρήματα του ΕΣΠΑ. Επίτρεψε μου, Νίκο, να ανοίξω μια παρένθεση για να σας πω ότι το ΕΣΠΑ, δηλαδή χρήματα που υπάρχουν και μας περιμένουν, ενώ πλησιάζει στο τέλος της χρονικής του διαδρομής, τελειώνει στα τέλη του 2013, αρχές του 2014, από άποψη απορροφητικότητας δεν ξεπερνάει στην καλύτερη περίπτωση το 50%. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και δείτε πόσο ρεαλιστική, πόσο μετρημένη είναι αυτή η πρόταση για να κινήσει η αναπτυξιακή διαδικασία και για να έχουμε τουλάχιστον ανάσχεση της καλπάζουσας ανεργίας. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Κουβαλή. Κώστας Κάτσικας ονομάζομαι. Ναι, κύριε. Λίγο συνοψίζοντας και επαναλαμβάνοντας όσα έχετε πει για να απευθυνθώ πάλι στη σχέση με το ΠΑΣΟΚ, όσα έχετε δηλώσει συνέντευξη. Έχετε δηλώσει. Όσα έχει συμφωνήσει η Ελλάδα συνιστούν ένα δεσμευτικό πλαίσιο και δυνατότητα αναδιαπραγμάτευση υπάρχει μόνο σε επιμέρους ρυθμίσεις, το οποίο το είπατε και εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης, ότι μπορεί να προχωρήσετε σε μετεκλογικές συνεργασίες υπό τρεις λίγο άοριστες προϋποθέσεις, προγραμματική συμφωνία, εκλογική δύναμη του κόμματός σας. Και πάλι προχθές στην Καθημερινή δηλώσατε στην τελευταία συνέντευξη ότι πάλι μιλήσατε για συνεργασίες, αλλά όχι αυτή τη φορά με το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που είναι και έχει κάνει αυτή την πολιτική. Με δεδομένο ότι όλα αυτά αποτελούν λίγο αερολογίες προσωπικά και ότι με αυτό το ΠΑΣΟΚ, με αυτό το ΠΑΣΟΚ που έχει αυτή την πολιτική, εσείς συνεργάζεται ήδη στο Δήμο Αθηναίων και σε άλλους πολλούς Δήμους. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ, σε αυτούς που σας κατηγορούν, ένας εξ αυτών και εγώ, ότι αποτελείτε μια χρυσή εφεδρεία για αυτό το σύστημα, για το μνημόνιο, για αυτή την πολιτική που τελικά έχει και ταξικά χαρακτηριστικά και εσείς δεν το έχετε πει αυτό σε αντίθεση με τους προηγούμενους ομιλητές της αριστεράς. Και τέλος, επίσης, ότι πολλοί σας κατηγορούν ότι είστε ένας μοχλός ανασυγκρότησης για το στρατόπεδο της σοσιαλδημοκρατίας, έτσι, το οποίο πέφτει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, κάποιοι μπορεί να μας έχουν κατηγορήσει μεταξύ αυτών και το ερώτημά σας, όχι εσείς. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω εύκολα να σας πείσω με την σαφήνεια που διεκδικώ να έχω σε αυτά τα οποία λέω. Θα σας απαντήσω όμως για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κοιτάξτε, ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι το αυτόνομο κέντρο της εξουσίας των ίδιων των πολιτών. Εγώ σας άκουσα, θα μ' ακούσετε κι εσείς. Στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορείς να κάνεις περίφημα συνθέσεις. Και μπορείς να κάνεις με δυνάμεις οι οποίες αναφέρονται και σε άλλα πολιτικά κόμματα. Με την προϋπόθεση του κοινού προγράμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και είναι ακριβές αυτό που είπατε για την συνεργασία και στο Δήμο Αθηναίων, εγώ να σας προσθέσω και άλλες περιπτώσεις, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλους 15, αν θυμάμαι καλά, 16 Δήμους. Σε τι προσβάλλει την υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν μάλιστα το ότι κάνει στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν αποτελεί πρόκριμα για την κεντρική πολιτική σκηνή, για τις βουλευτικές εκλογές, που έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά οι βουλευτικές εκλογές, η κεντρική πολιτική σκηνή, από αυτά που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλετε να σας πω κάτι. Ξέρετε σε πόσους δήμους της χώρας αυτοδιοικητικά σχήματα είναι μεικτά, δηλαδή προέρχονται από πολίτες που συνέθεσαν στη βάση προγράμματος και κοινής διεκδίκησης να λειτουργήσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η διάκριση που κάνετε, σεβαστή, ως γνώμη σας, δεν με βρίσκει σύμφωνο, τη δε ταξικότητα και την καθαρότητα την αναζητώ στο περιεχόμενο της πολιτικής και όχι στην φραστική ορολογία, η οποία μπορεί πολλές φορές να γίνεται επίκληση αυτής της φρασιολογίας, αλλά να μην έχει καμία σχέση ούτε με την ταξικότητα, αλλά ούτε, εγώ δεν θέλω να έχω τη σχέση, και με την διεκδικούμενη από κάποιους, το ερώτημά σας δείχνει να τη διεκδικείτε και εσείς, καθαρότητα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην ουσία και των πολιτικών διαφορών και των πολιτικών διεκδικήσεων. Κύριε Πρόεδρε, θα σας γυρίσω πάλι από αυτή την πλευρά. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Το όνομά σας, παρακαλώ. Βλασόπουλος Μιχάλης, λέω. Μάλιστα. Στα
τα μέσα της δεκαετίας του 70, τα μεγάλα δέλεα για την ελληνική κοινωνία, για να μπούμε στην τότε ΕΟΚ, ήτανε, αν θυμάμαι, αυτά μας λέγανε, ότι τα σύνορά μας δεν θα κινδυνεύουν πια, θα έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, η περίφημη σύγκληση των μισθών, των αμοιβών, δεν θα έχουμε κινδύνους για πραξικοπήματα πλέον. Αυτά ήταν τα μεγάλα θέματα. Χρόνια τώρα, φτάνουμε στις μέρες μας, τα σύνορά μας κανείς δεν στα εγγυάται. Έχουμε καταντήσει αποθήκη μεταναστών. Οικονομικά είμαστε εδώ που είμαστε. Εσείς εμφανίζεστε να είστε ο πιο φιλοευρωπαϊστής από τους υπόλοιπους ηγέτες της αριστεράς. Για ποιο λόγο εμφανίζεστε τόσο φιλοευρωπαϊστής? Τι το καλό τελικώς έχει δει αυτή η χώρα τα τελευταία 40 χρόνια από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Νομίζω ότι η αναδρομή στο παρελθόν που κάνετε μας οδηγεί στο να κάνουμε σύγκριση τι έγινε στην Ελλάδα μέχρι τη δεκαετία του 70 και τι έγινε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 70. Έχουν εισρεύσει πολλά χρήματα στην Ελλάδα. Και αν πάτε και κάνετε αυτό το ερώτημα κάτω στην ύπαιθρο χώρα, στους αγρότες, θα εισπράξετε την απάντηση. Και μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα υπήρξαν και επιδοτήσεις υπήρξαν και προϊόντα στηρίχτηκαν και είναι άλλη στάξιο ζήτημα το γεγονός ότι αυτό το πολιτικό στερεότυπο του δικοματισμού, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, δυνατότητες που προέκυπταν από χρήματα που ερχόνταν από την Ευρώπη, αντί να διατεθούν για τη δημιουργία έργων υποδομής που θα περιόριζαν το κόστος του παραγόμενου προϊόντος, εδίδοντο... Έχετε δίκιο. Το δεύτερο. Αυτό μου το είπατε σαν θετικό. Πιθανόν εγώ να μην είμαι σαφής, αλλά θα προσπαθήσω να γίνω σαφής για να βοηθήσω την κατανόηση των όσων λέω. Αναφερθήκατε τι πήραμε. Πήραμε. Και αν βάλετε κάτω το λογαριασμό, εγώ τον έχω βάλει, τι πήραμε και τι δώσαμε, είναι πολύ περισσότερα αυτά που πήραμε. Είναι άλλη στάξιο ζήτημα αυτά που πήραμε, τι τα κάναμε. Μιλάτε πάντα σε οικονομικό επίπεδο. Δεν ακούγεστε χωρίς μικρόφωνο, παρακαλώ. Φαντάζομαι μου απαντάτε ότι πήραμε ό,τι πήραμε και αναφέρεστε πάντα σε οικονομικό επίπεδο. Μα αυτό θέσατε ως πρώτο ζήτημα του ερωτήματός σας. Ως πρώτο ζήτημα του ερωτήματός σας. Τα άλλα ζητήματα που θέσατε. Κοιτάξτε, είναι σε εκκρεμότητα η κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική δεν είναι ούτε σχηματοποιημένη, ούτε δεδομένη. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της μετανάστευσης, έχετε απόλυτα δίκιο. Για να ολοκληρώσω την απάντησή μου. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν μου αρέσουν σε σχέση με την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να τα αλλάξω. Όπως θέλει το σύνολο σχεδόν των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλω να ανακαταταγούν οι πολιτικοί συσχετισμοί. Να μετακινηθούν από την συντηρητική θέση που βρίσκονται σήμερα με σε ασφυξία μέσα στον άξονα Μέρκελ-Σαρκοζή. Αλλά θεωρώ ότι είναι αδιανόητο πολιτικά όταν το σύνολο των γεωγραφικά ευρωπαϊκών χωρών θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα να σηκώσει το μαντίλι του αποχωρισμού και να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική και κοινωνική, όσο η πολιτική απομόνωση, πιστέψτε με, θα είναι δεδομένη. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Τσολάκη Εύμη, σπουδάστρια δημοσιογραφία στο ΙΕΚΑΚΜΗ. Θα συνεχίσω την ερώτηση και θα πω ότι γιατί το ευρώ και η ευρωζώνη είναι μονόδρομος για τη χώρα, ενώ το τίμημα είναι πάρα πολύ ακριβό. Τι συνέπειες θα έχει η χώρα μας με την ενδεχόμενη έξοδο από την ευρωζώνη και επιστροφή στη δραχμή? Ευχαριστώ. Ήδη απήντησα στον αγαπητό φίλο λίγο πριν για το τι θα σημάνει σε σχέση με την πολιτική και οικονομική απομόνωση. Αλλά επειδή το παράδειγμα μπορεί να διευκολύνει την κατανόηση των όσων πολιτικά ισχυρίζομαι, ακούστε. Η χώρα μας έχει ένα ανισόρροπο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Εισάγουμε την πλειονότητα των καταναλισκομένων αγαθών. Αρκεί να σας πω μόνον ένα,
Και το λέω διότι, αγαπητέ Νίκο, είναι και χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 87% του καταναλισκομένου μοσχαρίσου κρέατος εισάγεται από την αλλοδαπή. Και το 85% του χοιρινού κρέατος εισάγεται επίσης από την αλλοδαπή. Ξέρετε τι θα συμβεί τότε? Και αφήστε τα κρέατα. Να πάμε στα άλλα. Θα αγοράζουμε με δραχμές σε τιμές ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Γι' αυτό ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, κύριε Πρόεδρε. Για ποιο? Το γεγονός ότι δεν παράγουμε εμείς. Το γεγονός ότι... και γι' αυτό. Γιατί το γεγονός... Πήραμε... Θα αρχίσουμε να δουλεύουμε. Να σας πω κάτι. Συγγνώμη για το χρόνο που παίρνω, αλλά πήραμε 50 εκατομμύρια για να κλείσουμε 3 εργοστάσια ζάχαρης, όταν η ζάχαρη έχει τριπλασιαστεί η τιμή της. Τα πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα κλείσουμε. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Και όχι μόνο να τα κλείσουμε, να τα καταστρέψουμε, να τα ξυλώσουμε, μην τυχόν και τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Να σας πω, να σας πω. Η Ευρωπαϊκή... Πήραμε 78 εκατομμύρια, συγγνώμη, όχι 50, όταν η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, η κρατικοδίαιτη βιομηχανία ζάχαρης, είχε 10 εκατομμύρια ευρώ κέρδη το χρόνο. Το κατάλαβα αυτό που λοιπόν, λέτε. Και την πρώτη χρονιά είχε 50 εκατομμύρια ζημιές. Το κατάλαβα. Έκλεισε θέλετε. Τα 3 από τα 5 εργοστάσια. Θέλετε να σας λοιπόν, θέλετε να σας απαντήσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το ότι δεν παράγουμε? Όχι. Εκεί που υπάρχει ένα πρόβλημα και θα σας πω για την ακρίβεια των πραγμάτων και θα σας αναφέρω που υπάρχει η ευθύνη. Η μεγάλη ευθύνη είναι αυτών που κυβέρνησαν τον τόπο. Αναφορικά με το γεγονός ότι η χώρα μας δεν υπήρξε παραγωγός. Ποια Ευρώπη, για παράδειγμα, μας επέβαλε το να εισάγουμε τα πάντα? Γιατί δεν τα παραγάγαμε εμείς? Αυτή που βάζει ποσοστώσεις στο βαμβάκι και αφήστε, δεν βάζει ποσοστώσεις στα αυτοκίνητα και στα αυτοκίνητα. Αφήστε να σας πω το άλλο. Αφήστε να σας πω το άλλο. Έχετε ένα δίκιο όταν μιλάτε, προφανώς γι' αυτό μιλάτε, αν κατάλαβα καλά, για την κοινή αγροτική πολιτική. Εκεί υπάρχει ένα θέμα ποσοστώσεων. Αλλά οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν δεν έχουν σχέση μόνο με τις ποσοστώσεις. Και πρέπει να αναθεωρηθεί η ΚΑΠ. Και πρέπει να σας πω ότι και όσες φορές αναθεωρήθηκε, τούτος ο τόπος με τις κυβερνήσεις που είχε απάνω δεν έκανε τίποτε. Αλλά και για εκείνα που έπαιρνε για την αγροτική πολιτική, για την αγροτική οικονομία, επίσης δεν έκανε τίποτε. Και να σας πω και κάτι. Εγώ ντρέπομαι κιόλας και ντρέπομαι ως Έλληνας πολίτης. Όταν έφταναν στο σημείο να τροφοδοτούν με στοιχεία ανύπαρκτα τους λογαριασμούς των επιδοτήσεων και αντί αυτές οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν, όπως είπα λίγο πριν απαντώντας τον αγαπητό φίλο, σε έργα υποδομής για να μειώσουμε το κόστος της παραγωγής, με απόλυτη άνεση το πελατειακό σχήμα, το πελατειακό σύστημα τα δικαιολογούσε, τα ευλογούσε, δημιουργούσε μία τεχνητή εφορία και το αποτέλεσμα ήταν το πρώτο βοριαδάκι της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής καπιταλιστικής κρίσης που φύσηξε στον τόπο, γκρέμισε την οικονομία που ήταν στηριγμένη πάνω σε πύληνα πόδια. Και κάτι ακόμη. Αυτό το πολιτικό σύστημα με το πελατειακό κράτος δεν είναι ότι έφτιαξε μία αχυρένια οικονομία, μία οικονομία σε πύληνα πόδια. Παρέδωσε και μία κοινωνία να έχει τις μεγαλύτερες ανισότητες σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Ρίτα Σταμ. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είπατε προηγουμένως ότι συνεργάζεστε στο Δήμο της Αθήνας με τον κύριο Καμίνη, να μου πείτε την άποψή σας, γιατί ο κύριος Καμίνης θέλει να τεθεί κάποιο όριο, κάποιοι κανόνες στις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον εμπορικό κόσμο, ας πούμε. Να μου πείτε την άποψή σας αυτό, εάν συμφωνείτε και πώς βλέπετε ότι θα μπορεί ο κόσμος στο επόμενο διάστημα, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, να εκφράσει την αντίρρησή του. Και άλλο ένα ερώτημα έχω που είναι πολύ... Αντίθετα με ό,τι πιστεύετε και μάλλον ό,τι πιστεύουμε εμείς ότι είμαστε φτωχοί, ότι φτωχύναμε, ότι δεν έχουμε χρήματα, ότι δεν υπάρχει ρευστό στην ελληνική αγορά, η Μέρκελ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλοι αυτοί προσδοκούν να πάρουν κάποια χρήματα από μας. Που σημαίνει ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, στην πορεία του χρόνου που μας ζητούν να τους δώσουμε και τα κεφάλαια και τους τόκους, σημαίνει ότι θα τα βγάλουμε αυτά τα λεφτά. Έτσι δεν είναι? Εσείς λέτε ότι σταδιακά θα γίνει αυτή η αποδέσμευση, Η απαγκίστρωση από αυτή την υποχρέωσή μας. Και βλέπετε ότι έχουμε υποχρέωση, επειδή σε κάποια δύσκολη στιγμή κάποια κυβέρνηση υπέγραψε
κάποιο μνημόνιο που εσείς δεν υπογράψατε. Κανένα. Και δέχεστε εσείς να αναλάβετε την ευθύνη, να αναλάβετε τη δέσμευση υπογραφών άλλων. Γιατί? Ναι, αν και απάντησα λίγο πριν σε ένα σχετικό ερώτημα, θα σας απαντήσω και πάλι. Η Ελλάδα θα βγει από την Ευρωζώνη και το Ευρώ, εάν δεν προχωρήσει σε μία σταδιακή απαγκίστρωση και αν πει ότι αύριο το πρωί ως Ελλάδα δεν χρωστάω τίποτε, τα λεφτά τα πήρε η Ελλάδα. Με τις κυβερνήσεις αυτές, τις κυβερνήσεις οι οποίες υπήρξαν και οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτή την κατάντια και την κοινωνία. Γι' αυτό και μιλάω, αγαπητοί φίλοι, για την σταδιακή απαγκίστρωση και βεβαίως μία απαγκίστρωση με πρώτο και κύριο. Άμεση αποκατάσταση μισθών και συντάξεων, και αναφέρομαι όχι στους υψηλόμισθους, διότι και μισθολογικές ακρότητες υπήρξαν και υπάρχουν. Και την ώρα που γκρεμίζεται η σύνταξη και ο μισθός, την ίδια ώρα διατηρούνται κάποιοι υψηλοί μισθοί. Και το επιτρέπουν αυτό. Μα είναι διεκδίκηση, θέλετε να σας πω κάτι. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει η μελάνη. Και είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε αυτό που λέω. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει η μελάνη της Δανειακής Σύμβασης από τους εταίρους και τον κύριο Παπαδήμο και την ίδια ώρα αρχίζει να γίνεται διαπίστωση στην Ευρώπη ότι απουσιάζει το μεγάλο μέγεθος που λέγεται ανάπτυξη. Και ξέρετε γιατί το λένε. Διότι καταλαβαίνουν, ναι μεν, έχει βαθιά ύφεση η χώρα μας. Η χώρα μας έχει ύφεση που μετά τον Ιούνιο θα καλπάζει πάνω από το 7%. Έχουν όλες οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου ύφεση, αλλά η ύφεση αρχίζει και απειλεί το σύνολο της Ευρώπης. Και σας το λέω αυτό όχι για να κάνω διαπίστωση, αλλά για να σας πω ότι η διεκδίκηση για την αναδιαπραγμάτευση και την απαγκίστρωση από τις διατάξεις του Μνημονίου έχει δυνατότητα, είναι εφικτό, η πολιτική δεν είναι στατική. Πολύ δε περισσότερο όταν βλέπετε ότι και μέσα στον χώρο της Ευρώπης γίνονται και συντελούνται ανακατατάξεις, διότι απειλείται συνολικά η Ευρώπη. Και διότι το πρόβλημα της Ελλάδας, ναι μεν έχει τα ελληνικά χρώματα, βεβαίως έχει τα ελληνικά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας, δεν είναι μόνο θέμα Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ιταλίας από κοντά. Γίνεται πανευρωπαϊκό ζήτημα και μία Ευρώπη που δεν θα αντιμετωπίσει το συνολικό πρόβλημα της γενικευμένης κρίσης και δεν μιλήσει επί της ουσίας και δεν συμπεριφερθεί ενωτικά, ξέρετε τι θα έχει συν της άλλης ως αποτέλεσμα. Ότι θα έχει από ελάχιστη έως μηδενική συμμετοχή στην παγκόσμια κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας. Ο κύριος Ομπάμα, δεν ξέρω πόσο μας αγαπάει, αλλά όταν προτρέπει την Ευρώπη, αντιμετωπίστε την κρίση χρέους στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, ξέρετε γιατί το κάνει. Γιατί μπορεί να μας αγαπάει κιόλας, ενδεχομένως. Διότι ανησυχεί ότι θα διασαλευθεί η ισορροπία δολαρίου ευρώ και μια τέτοια διασάλευση διαμορφώνει άλλους συσχετισμούς στο επίπεδο της παγκόσμιας κοινότητας στη βάση, ας το επαναλάβω, των νέων αναβιώμενων οικονομικά χωρών. Σε ό,τι αφορά το άλλο ζήτημα. Πρώτον πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια συνταγματική πρόβλεψη η οποία λέει σεβαστό, προστατευόμενο, το δικαίωμα του συνέρχεστε, η διαδήλωση με άλλα πράγματα, η διαμαρτυρία. Εγώ, ξέρετε, αγαπώ πολύ αυτή τη συνταγματική διάταξη, διότι από τα νεανικά μου χρόνια μέχρι και σήμερα, ξέρω από διαδηλώσεις και με ξέρουν και οι δρόμοι της Αθήνας από τις διαδηλώσεις. Λέει όμως ταυτόχρονα ότι κάποια ρύθμιση νόμου πρέπει να γίνει για το πώς θα γίνονται οι διαδηλώσεις. Εγώ θα σας πω ευθέως την άποψή μου. Είδα ένα σχέδιο που έχει στείλει σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις ο Δήμαρχος, ο Δήμος Αθηναίων. Σπέρδω να σας πω ότι διαφωνώ με τις προτινόμενες ρυθμίσεις και διαφωνώ κατηγορηματικά, αλλά όμως λέω ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μπορεί η διαδήλωση των 10, των 15, των 20 ανθρώπων να κλείνει τον δρόμο, να κλείνει την λειτουργία της πόλης. Είναι άλλο πράγμα η διαδήλωση που υπηρετεί την έκφραση του λαϊκού δημοκρατικού συνδικαλιστικού κινήματος και άλλο η απόφαση μιας μικρής ομάδας ανθρώπων να καταστρέφει τη λειτουργία του τόπου. Και σας ομιλώ με απόλυτη σαφήνεια. Αυτή είναι η θέση. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, εδώ πίσω σας ο νεαρός μας φίλος να κάνει ερώτηση. Το όνομά σας. Καλησπέρα σας. Τσομπανίδης Αλέξανδρος, είμαι φοιτητής. Ναι, κύριε Τσομπανίδη. Σε ποια σχολή? Ιατρική. Ωραία.
Περιγράφετε τον εαυτό σας ως ευρωπαϊστή. Θα ήθελα... Αριστερό ευρωπαϊστή. Αριστερό ευρωπαϊστή, τέλεια. Θα ήθελα, αν μπορείτε λίγο να μου περιγράψετε, ποιο είναι το όραμά σας για μια μελλοντική Ευρώπη. Για μια μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιο συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι σε μια μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπάρχουν στοιχεία σοσιαλισμού? Ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Ο φόρος Τόμπινς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Συνέδριο πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ναι. Ποιες είναι οι θέσεις σας για το όραμα? Θέλει καμιά ωρίτσα ανάλυση. Απλά θέλω να, ναι, να καταλάβω επειδή... λίγο... Αλλά πείτε δύο λόγια, ναι, για να μην είναι... αφήσουμε παραπονεμένο και επειδή, τον Και επειδή, αγαπητέ Νίκο, είναι και ένα ερώτημα... Είναι τεράστιο θέμα. Όχι, αυτό είναι που και ένα ερώτημα που με παρωθεί στο να μιλήσω πάρα πολύ, διότι... Είμαι βέβαιος. Πολύ έχω, πάρα πολύ έχω και γράψει και ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πρώτον, εγώ θέλω μια ενωμένη Ευρώπη, με το σεβασμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κρατών μελών που θα την απαρτίζουν. Αυτή η ενωμένη Ευρώπη, αναμφισβήτητα, την ενότητά της πρέπει να την έχει στην κοινή εξωτερική πολιτική, στην οικονομική διακυβέρνηση, με σαφή όμως και αταλάντευτη αναφορά την κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών και όχι την κοινωνία των οικονομικά ισχυρών. Αυτή την Ευρώπη διεκδικώ, γι' αυτήν παλεύω, να ανακαθορίσω τους συσχετισμούς και πιστεύω ότι τα μεγάλα ολοκληρώματα, οι μεγάλες αμφικτιονίες πολιτικές και οικονομικές, είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να διαμορφώνουν δυναμικά τα αποτελέσματα. Εγώ δεν θέλω μια χώρα, δεν θέλω την πατρίδα μου να είναι κλεισμένη, να είναι περιορισμένη στα σύνορά της. Τα σύνορά είναι δικά μας, τα υπερασπιζόμαστε, τα σεβόμαστε, αλλά πρέπει να διεκδικήσουμε και σύνορα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Αγαπητέ φίλε, αυτά δεν είναι δεδομένα. Και δεν είναι δεδομένα και θέλουν αγώνα για να προκύψουν. Και πράγματι, έχετε δίκιο, υπενήσετε το ερώτημά σας και η επισήμανσή σας, ότι υπάρχει μία υποχώρηση, υπάρχει ένα πισωγύρισμα αναφορικά με αυτό το λεγόμενο κοινό σπίτι των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών λαών. Και είναι προφανές, εκείνο το πολιτικο-οικονομικό σύστημα που χρόνια με παρακολουθεί ως αποδοχή και ως διεκδίκηση, είναι το σύστημα του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι η καλύτερη, το καλύτερο κλείσιμο αυτό. Σας ευχαριστώ και θερμά σας ευχαριστώ πάρα για πολύ. Την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ θερμά. Ναι, ναι, σας απαντήσω. Υπήρξε βέβαια από τη μεριά, αναφέρεται το... Ναι, καλησπέρα. Το άκουσα σε μια εκπομπή στην ΕΤ, η οποία είπε ότι επί προεδρίας δικής σας του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σιόλας... Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν άκουσα. Να σας πω ότι άκουσα... Μα το άκουσα και εγώ. Το άκουσα. Μάλιστα με ειδοποίησαν και το άκουσα. Μα έτσι είπα όμως. Όχι, όχι, όχι. Αφήστε να σας πω. Όταν ο Σιόλας πέθανε, είχε το κτίριο στην Δημοκρατία 6 στην Αγία Παρασκευή. Τότε μάλωναν οι συγγενείς μεταξύ τους. Μάλωνε από τη μια μεριά η αδερφή του, η Στάιφελ, η Στίφελ, και από την άλλη μια ανεψιά του, πάλι από αδερφό ή αδερφή, δεν θυμάμαι, η Γκίνα Ταν. Τότε πήγαν στο δικαστήριο. Τι είπατε? Πήγαν στο δικαστήριο. Πήγαν στο δικαστήριο και δεν... Πήγαν στο δικαστήριο γιατί δεν μπορούσαν στο, μέχρι να κριθεί σε ποιον ανήκουν αυτά, ποιος θα διαχειριστεί τα πράγματα τα οποία υπήρχαν μέσα. Και όταν λέω πράγματα, μιλάω για καλλιτεχνικά έργα κλπ. Τότε τα διάδικα μέρη, χωρίς καν να με ρωτήσουν, είπαν ότι εμείς θεωρούμε ως πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης, και είπε το δικαστήριο και εγώ, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είχα την τιμή να είμαι τότε, νεαρός βέβαια, 37 χρόνων, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Έτσι ορίστηκα μεσεγγιούχος. Όταν πήγα να παραλάβω και να πάρω τα κλειδιά, πήγα μαζί με τον οικονομικό έφορο, τον κύριο Εισαγγελέα, τον εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και τι διαπίστωσα? Ότι πολλά από τα πράγματα που ήταν καταγεγραμμένα στις καταστάσεις είχαν εξαφανιστεί. Τότε έκανα, και το έκανα αν θέλετε και με ιδιαίτερη νομική γνώση, συνέταξα δύο μηνύσεις και εμήνυσα την κυρία, τότε κυρία, σήμερα μακαρίτισσα, Στάιφελ. Πράγματι πήγε στο ποινικό δικαστήριο και την κατεδίκασε 3-3,5 χρόνια. Μάλιστα.
Δεν πρόλαβε να πάει στο εφετείο, διότι έφυγε από τη ζωή. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι εκτός από αυτά που αρπάχτηκαν, πολλά από αυτά βρίσκονται σήμερα σε κάποιο ιδιωτικό μουσείο της Νέας Υόρκης, ιδιοκτησίας κάποιων συγγενών. Πολλά είχαν λαιλατηθεί στο χρονικό διάστημα που ο Ιόλας, λόγω της ασθενείας που είχε, πήγε στη Νέα Υόρκη να νοσηλευτεί. Τότε ήταν ξέφραγο αμπέλι. Αυτά έκανα. Μάλιστα. Και τώρα θα πάμε σε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών. Θα σας δώσω, κυρία μου, την τελευταία ερώτηση μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Θα σας... Nissan Juke κατασκευάστηκε για να συναρπάζει από 14.190 ευρώ σε δίζελ και βενζίνη. Αναμνήσεις μιας ζωής. Louis Cruises. Μια θάλασσα αναμνήσεις. Μοναδική κρουαζιέρα ενογνωσίας και γευσηγνωσίας σε συνεργασία με το Ινοπείο Μπουτάρι και το διακεκριμένο σεφ Χριστόφορο Πέσκια. Αναχώρηση 27 Απριλίου 2012. Μόνο από 185 ευρώ. Κάντε κράτηση τώρα στο www.louiscruises.com και στο 210-4583-499. Στους 97,8. Μητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα, με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Μητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Μητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι γυναίκα του καφέτζι. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει. Τι μαθαίνει κάνει σήμερα. Εσύ από πού ενημερώνεσαι. Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Ήλι υπερεσπρέσο. Απόσταξη σε δύο φάσεις. Γεύση. Άρωμα. Πυκνή καστανοκόκκινη κρέμα. Αξεπέραστη αισθητική. Σύστημα Ήλι υπερεσπρέσο. Ήλι. Live happily. Η Real News παρουσιάζει τη δισκογραφία της Χάρης Αλεξίου. Για πρώτη φορά όλα τα άλμπουμ που αγαπήσατε. Αυτή την Κυριακή το δεύτερο CD Χάρης Αλεξίου 2 1976. Μαζί και οι 7 ήταν ατρόμητοι. Το κορυφαίο western με τους James Caan και Harrison Ford. Και 20 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 2.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία... Θα μας τρελάνεις τελείως.